cheese. Φαντάζομαι πως ο καθένας στην εξειδίκευσή του. Αλλά νομίζω ότι προσπάθησα να στα βάλω έτσι σε γενικές γραμμές, σε κάποια πλαίσια, να δείτε πώς θα προσεγγίζουμε κλπ. Σήμερα θα δούμε 5 κλινικές περιπτώσεις. 5 περιστατικά, νεοπλασματικά και μη. Θα κάνουμε και ενός τύπου επανάληψη πάνω σε αυτά που είπαμε. Και ξαναλέω πάλι, δώστε βάση στο PowerPoint, στην παρουσίαση. Το σημείο αναφοράς σε σχέση με τα μεσογειακά νεοπλάσματα είναι οι παρουσιάσεις. Δεν θα βλέπω τα σχόλιά σας κατά τη διάρκεια. Αν κάτι δεν πάει καλά, μιλήστε μου. Θα γυρίσω όμως στο τέλος του μαθήματος στην πλατφόρμα, προκειμένου να μου γράψετε ό,τι απορίες έχετε και να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Στο πρώτο περιστατικό λοιπόν έχουμε μια γυναίκα 45 ετών που εδώ και πολλά χρόνια έχει επεισόδια πόνου, πρωινή δυσκαμψία και ίδημα. Βλέπετε εδώ θορυβώδεις εικόνες, δεν είναι δικές μου, είναι ιδανικές αυτές οι εικόνες, πόσο έχουν παραμορφωθεί οι μετακαρποφαλαγγικές και οι φαλαγκοφαλαγγικές αρθρώσεις. Η μικρή εμπειρία μου από το αγροτικό ιατρείο, όταν είχα κάνει, μου έδειξε ότι οι ασθενείς είναι ενθεκτικοί γενικά. Και ειδικά άνθρωποι του βουνού, της επαρχίας, εκεί όπου έκανα το αγροτικό μου, είναι πολύ ενθεκτικοί και υποτιμούν την κατάστασή τους. Βλέπετε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα, λέει, για 10 χρόνια υποφέρει από αυτό το πράγμα. Προοδευτικά παρατηρείται ολέμια, δηλαδή προς τα έξω, απόκληση των δακτύλων. Βλέπετε εδώ πώς παραμορφώνονται προς τα έξω. Πόνος και ίδημα και στον καρπό.
Εργαστηριακά έχει μια ήπια ανεμία, αυξημένη ταχύτητα καθίζησης, αυξημένη CRP, πρωτεΐνη οξείας φάσεως και βέβαια έχει θετικό ρευματοειδή παράγοντα. Πολύ σημαντικές κλινικές πληροφορίες και τα εργαστηριακά ευρήματα. Για να πω την αλήθεια, πρώτον, εδώ αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με νεοπλασματική οντότητα, γιατί είναι, θα μου πείτε, δεν είναι και 100%, αλλά η εντόπιση σε πολλά σημεία και ο τρόπος ανάπτυξης μάλλον δεν παραπέμπει στην νεόπλασμα. Και δεύτερον, να πω ότι μάλλον δεν είναι απαραίτητη η ενέργεια βιοψίας για να τεθεί η διάγνωση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Απεικονιστικά, διαβρώνονται οι μετακαρπιοφαλαγγικές και οι φαλαγκοφαλαγγικές διαβρώσεις. Έχουμε μειωμένη πυκνότητα στα οστά, συγκρίνεται το με μια φυσιολογική. Κοιτάξτε να δείτε πόσο ωραία είναι αυτά. Γιατί δεν χρησιμοποιεί τα δάχτυλά της η γυναίκα λόγω πόνου, δεν φορτίζονται και συνεπώς αναπτύσσουν οστεοπόρωση. Μια αρθρίτιδα είναι προφανώς. Μια αρθρίτιδα είναι. Και εμπίπτει στο φάσμα της διαφορικής διάγνωσης των αρθρίτιδων. Δεν θα τα πούμε όλα αυτά. Δεν μπορείτε να τα μελετήσετε μόνοι σας από την παρουσίαση, αλλά βλέπετε πόσο χαρακτηριστικά είναι τα κλινικά και τα εργαστηριακά ευρήματα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ιδιαίτερα τα κλινικά και τα επιδημιολογικά. Για παράδειγμα, μια ρευματοειδής αρθρίτιδα προσβάλλει πολύ πιο συχνά τις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Ενώ μια οροαρνητική σπονδυλοαρθροπάθεια έχει ίδια συχνότητα και στα δύο φύλλα. Η έναρξη σε μια ρευματοειδή αρθρίτιδα μπορεί να είναι οξία ή υποξία. Σε μια οστεοαρθρίτιδα από την άλλη είναι χρόνια. Διαδράμει χρόνια. Και ούτω καθεξής. Είναι μια ρευματοειδής αρθρίτιδα. Πολύ συχνότερη στις γυναίκες, 3:1 η αναλογία σας είπα. Αφορά την απότερη αναπαραγωγική ηλικία στις γυναίκες και την 6η-8η δεκαετία στους άνδρες. Προσβάλλει μικρές αρθρώσεις με σχετικά συμμετρική κατανομή και τα συμπτώματα είναι κόπωση, πυρετός, δυσκαμψία, ίδημα και πόνος στις προβλημένες αρθρώσεις. Αυτά που εδώ που βλέπετε, τα σιδέοντα, επάρματα στο δέρμα και αυτά εδώ τα μεγαλύτερα επί της άρθρωσης, είναι χαρακτηριστικά κλινικά αλλά και μικροσκοπικά ευρήματα, είναι τα λεγόμενα ρευματικά οζεία. Τα διαγνωστικά κριτήρια δεν περιλαμβάνουν κατεξοχήν ιστολογικά. Σας ξαναλέω, ωστόσο, έχει θορυβώδη ιστολογικά ευρήματα. Τα συμπτώματα αρχίζουν από μικρές αρθρώσεις των δακτύλων συνήθως. Επίσης, πρέπει να υφίστανται για τουλάχιστον 6 εβδομάδες και στα διαγνωστικά κριτήρια συμπεριλαμβάνονται πρωινή δυσκαμψία, λόγω του ότι δεν κινήθηκαν όλο το βράδυ, παραμένουν σε μια σχετικά σαν κλειδωμένη θέση. Έχουμε πολυαρθρίτιδα σε τουλάχιστον 3 περιοχές. Αρθρίτιδα που να προσβάλλει τα χέρια, είναι συνήθως συμμετρική. Σε ιστολογικό και κλινικό επίπεδο τα ρευματοειδή ρευματικά οζεία, θα σας δείξω τι είναι, αυξημένο ρευματοειδής παράγοντας του ορθού και ακτινολογικές μεταβολές του στυλ που σας έδειξα, εξάλληψη μεσαρθρίων διαστημάτων, μείωση της οστικής πυκνότητας των οστών. Αυτή εδώ είναι μια φωτογραφία ενός αρθρικού θυλάκου που περιβάλλει μια φάλαγγα. Αντιλαμβάνεστε ότι η ολένια παρέκκληση των δακτύλων και η παραμόρφωση αυτή γενικά γίνεται λόγω της εξεσημασμένης πάχυνσης του θυλάκου λόγω επανειλημμένων προσβολών φλεγμονώδους αρχής. Παχύνεται ο θύλακος, σπρώχνει ακανόνιστα το οστό και γι' αυτό το οστό παρεκκλίνει. Τα ευρήματα δεν είναι απαλήτως απαραίτητα για τη διάγνωση, είναι όμως επιβεβαιωτικά. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε έναν αρθρικό θύλακο, ο οποίος αποκτά αφενός αυτή τη λαχνοτή διαμόρφωση, αλλά το κύριο εύρημα είναι ότι συνδέουν πάρα πολλά υπομορφή αθρήσεων, χρόνια φλεγμονώδη στοιχεία. Αυτή η εικόνα εδώ, με αυτή τη σειραίωσα λιμφοκυταρική άθεση, είναι ενδεικτική αυτοάνωσης αρχής. Και αυτό είναι το ρευματικό οζείο σε ιστολογικό επίπεδο, ένα νεκρωτικό κέντρο λόγω των επανειλημμένων φλεγμονών κλπ. Και γύρω-γύρω διευθετούνται χρόνια φλεγμονώδη στοιχεία, λεμφοκύτταρα κυρίως και ιστιοκύτταρα. Πάμε στο δεύτερο από τα 5 περιστατικά. Μια επίσης έτσι
συγκλονιστική φωτογραφία, θα έλεγα. Κοιτάξτε πώς έγινε ο ώμος αυτού του ανθρώπου, αυτού του εφήβου. Και έρχεται στον ιατρό παραπονούμενος ότι έχει ένα διαλείπον άλογο στον αριστερό ώμο κατά τους τελευταίους 6 μήνες. Αυτή επίσης δεν είναι η δικιά μου η φωτογραφία μακροσκοπική, αλλά είναι δυνατόν να παραμελήσει ένα τέτοιο ώμο και να φτάσει σε αυτό το σημείο. Και όμως είναι, ειδικά σε χώρες οι οποίες δεν είναι βιομηχανικά αναπτυγμένες. Το παιδί το συνέδεσε αυτό το πρίξιμο με χτύπημα στην περιοχή κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Και έκτοτε αναφέρει η έναρξη αυτών των συμπτωμάτων. Ο πόνος εντάθηκε ωστόσο τον τελευταίο καιρό, η δυματώδηση περιοχή του ώμου, το λιγότερο οι δυματώδες, και η κλινική εξέταση έδειξε διόγκωση και περιορισμό της κινητικότητας στην άρθρωση. Απεικονιστικός έλεγχος στη συνέχεια και βιοψία. Πω, ευρήματα. Όσοι ήσασταν και στην παράδοση τη θεωρητική, θα θυμάστε ότι κάποιες από αυτές τις μαγνητικές απεικονίσεις επαναλαμβάνονται. Είναι δικές μας στο εργαστηρίο. Μια φοβερή βλάβη στο άνω πέρας του βραχιονίου προκαλεί λύση του φλοιού. Κοιτάξτε, ο φλοιός είναι αυτή η σκούρα γραμμή, η οποία εδώ πέρα χάνεται. Κυρίως κατά το μείζον βραχιόνιο όγκωμα. Το βλέπετε σε διάφορες ακολουθίες, το βλέπετε σε εγκάρσια διατομή. Εδώ πέρα τι γίνεται. Εδώ όχι μόνο χάθηκε ο φλοιός του οστού, σε σημεία-σημεία μπορώ να τον δω, αλλά έχει βγει και στα μαλακά μόρια. Αυτά όλα αντιλαμβάνεστε ότι είναι απεικονιστικά σημεία μιας κακοήθειας. Δεν το βγάζουμε κατευθείαν το παρασκεύασμα, γίνεται μια βιοψία. Παίρνουμε δηλαδή 5-6 κομματάκια ή και περισσότερα. Ξέρετε, εμείς στο παθολόγιο θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Απ' την άλλη, οι κλινικοί γιατροί δεν θέλουν να πάρουν πολλά για να μην κάνουν διασπορά της νόθου με τη βιοψία. Και έτσι προσπαθούμε να βρούμε μια χρυσή τομή. Και στο μικροσκόπιο. Βλέπουμε αυτή την αλλίωση, η οποία είναι εξαιρετικά κυταροβληθής, δηλαδή πολλά κύτταρα, σε διάφορες μεγεθύνσεις, άτυπα κύτταρα, δηλαδή διαφόρων μεγεθών, με βαθυχρωματικούς πυρήνες, ενδεικτικό κακοήθειας. Και το βασικότερο από όλα είναι αυτό το άμορφο, ιωσινόφιλο πράγμα που έχει εδώ ανάμεσα. Και να μου έλεγε κάποιος ότι μοιάζει με κολαγόνο, δεν θα τον αδικούσα καθόλου. Το βλέπουμε ξανά εδώ. Το βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά εδώ. Το οποίο ένα έμπειρο μάτι καταλαβαίνει ότι είναι οστεοειδές. Οστεοειδές, το οποίο επαλήφεται από αυτά τα άτυπα κύτταρα που είναι κακοήθεις οστεοβλάστες. Και έτσι λοιπόν με αυτά και με αυτά τίθεται η βαριά διάγνωση ενός συμβατικού ενδομυελικού οστεοσαρκώματος. Πάλι δεν πάμε στη χειρουργία. Το παιδί θα ακολουθήσει 2 ή 3 κύκλους χημειοθεραπείας, βαριάς χημειοθεραπείας. Υπατοτοξικής, νεφροτοξικής, νευροτοξικής, αλλά χημειοθεραπεία η οποία πρέπει να γίνει, διότι το οστεοσάρκωμα αποδεδειγμένα είναι ένας όγκος πλην μιας παραλλαγής του, ο οποίος υπακούει πολύ στη χημειοθεραπεία τις περισσότερες φορές, με αποτέλεσμα να νεκρώνεται, να συρρυκνώνεται και ο χειρουργός να μπορεί να βάλει πιο εύκολα το παρασκεύμα. Τι περιλαμβάνει η διαφορική του διάγνωση? Θα μπορούσε το παιδί στον ποδοσφαιρικό αγώνα να έχει σπάσει και το χέρι του, να έκανε ένα πόρο κατάγματος και να πρίζεται κλπ. Δείτε όμως εδώ πώς είναι ο πόρος του κατάγματος. Έχει σχετικά όριμο οστό. Δεν είναι αυτά τα πολυάριθμα εδώ. Ενίοτε δίκην δαντέλας, έτσι περιγράφονται θέσεις παραγωγής οστεοειδούς. Έχει καλά προσανατολισμένες οστεοδικίδες. Δεν έχει μητωτική δραστηριότητα και κακοήθεις οστεοβλάστες. Θα μπορούσε να είναι οστεοβλάστομα, το οποίο είναι η δεύτερη εικόνα, που μοιάζει αρκετά. Μπορεί κάποιος έτσι μη πολύ έμπειρος να την παρομοιάσει με αυτή εδώ. Ωστόσο, απεικονιστικά, ένα οστεοβλάστομα δεν δείχνει, δεν επεκτείνεται στα μαλακά μόρια. Και έτσι λοιπόν καταλήξαμε στο οστεοσάρκωμα, το συμβατικό υψηλής κακοήθειας, με το οποίο συμβαδίζουν από κλινικό ιστορικό η ετόπιση. Είπαμε το οστεοσάρκωμα στη θεωρία, τα έχετε γραμμένα αυτά, μπορείτε να τα δείτε. Αγαπά τη μετάφυση και τη διάφυση. Συνήθως είναι στη μετάφυση. Είναι επέκταση προς τη διάφυση. Αγαπά τις μικρές ηλικίες. Μέχρι τα 18-20 έτη είναι η μεγαλύτερη επίπτωσή του. Έχει σαφώς διαισθητική ανάπτυξη. Συμβαδίζει η ιστολογική εικόνα με το οστεοειδές και τις μητώσεις.
Και βέβαια να κάνουμε ανοσοστοιχημία. Είναι σαν να κυνηγάει κανείς λιοντάρι με ένα μαχαίρι, με ένα μαχαίρι κουζίνας. Αν θέλει να βασιστεί στην ανοσοστοιχημία για να διαγνώσει ένα οστεοσάρκωμα. Είναι μορφολογική, κλινική και ιστολογική συνεκτίμηση διάγνωση του οστεοσαρκώματος. Πάμε στο χειρουργείο μετά από 2-3 μήνες και το παρασκεύασμα που είδατε είναι αυτό. Πολύ ωραίο παρασκεύασμα, το άνω πέρας του βραχιονίου. Στη ραχιά του επιφάνειες συνεξαιρέθηκαν αρκετά μαλακά μόρια, γιατί είδαμε, κοιτάξτε πόσο σημαντική είναι η πληροφορία την απεικόνηση, ότι ο όγκος αυτός φαίνεται να βγαίνει προς το μείζον βραχιόνιο όγκο μας στα μαλακά μόρια. Και έτσι ο χειρουργός έβγαλε εκεί και ιστούς μαλθακούς προκειμένου να καλύψει τον όγκο. Και στην τρίτη εικόνα είναι στη διατομή, όπου εμείς που έχουμε το προνόμωση στο παθολόγιο βλέπουμε το εσωτερικό του όγκου. Αλλού είναι συμπαγέστερο, αλλού είναι αιμορραγικό, είναι τα σημεία της χημειοθεραπείας. Σε διάφορες επιμήκυες διατομές το βλέπετε. Εδώ είναι τα μαλακά μόρια που βγήκαν κατά το μείζον βραχιόνιο όγκωμα για να είναι μέσα όγκος. Όλο αυτό εδώ που βλέπετε είναι όγκος, το νεόπλασμα. Το χωρίζουμε σε κομματάκια, το χαρτογραφούμε για να μπορέσουμε τι να κάνουμε εδώ, δύο πράγματα. Να πούμε στον κλινικό γιατρό για τα χειρουργικά το όρια, ότι στην τάδε τομή, στην τάδε επιφάνεια, το νεόπλασμα ενδεχομένως εφάπτεται το χειρουργικό όριο. Αλλά κυρίως για να βγάλουμε το μέσο όρο των νεκρώσεων από τη χημειοθεραπεία. Σας θυμίζω ότι προηγήθηκε χημειοθεραπεία. Σε κάθε τομή θα βγάλουμε ένα ποσοστό νέκρωσης και με βάση το μέσο όρο θα πούμε πόσο είναι συνολικά η νέκρωση. Θυμάστε, αυτή είναι μια φωτογραφία του όγκου όπως ήταν αρχικά. Και αυτές είναι τομές του όγκου όπως είναι τώρα. Παρέμειναν οι δοκίδες του οστεοειδούς που επιμεταλλώθηκαν και έγιναν πλέον όριμο οστό. Τα κύτταρα όμως πού είναι? Όλα αυτά τα κυταρικά στοιχεία πού είναι? Το ίδιο βλέπετε και εδώ. Πού και πού σκόρπια, χρόνια, φλεγμονώδη στοιχεία, νησίδες, οστεοειδούς. Το οστεοειδές δεν πεθαίνει. Τα κύτταρα πεθαίνουν. Αυτά πεθαίνουν από τη χημειοθεραπεία. Παρ' όλα αυτά, ένας ακυταρικός, μια ακυταρική εικόνα. Και έτσι λοιπόν, στο συγκεκριμένο περιστατικό, συνυπολογίζοντας από όλες τις τομές, στο μέσο όρο, βγάλαμε μια νέκρωση 95,5%. Που είναι πολύ. Είναι καλή νέκρωση, είναι καλή ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία. Θυμάστε τα εντυπωσιακά ποσοστά που σας είχα πει στα οστεοσαρκώματα που νεκρώνονται και σε αυτά που δεν νεκρώνονται. Ένα οστεοσάρκωμα που δεν νεκρώνεται στη χημειοθεραπεία έχει πρακτικά πρόγνωση ίδια με ένα οστεοσάρκωμα που προσήλθε με μια μετάσταση. Να υπάρχει ίδια, δηλαδή μια μετάσταση την ώρα της διάγνωσης. Τα περισσότερα από αυτά σας τα έχω ξαναπεί, σαν επανάληψη το λέω. Υψηλής κακοήθειας νεόπλασμα. Θα σας πω για παραλλαγές που είναι χαμηλότερης κακοήθειας. Εμείς συγκρατούμε ότι είναι κακό νεόπλασμα. Είναι ο συχνότερος κακοήθης πρωτοπαθής όγκους των οστών και συνήθως σε νεαρούς ενήλικες. Παρ' όλα αυτά βλέπετε πόσο σπάνιο είναι, 4-5 περιπτώσεις ανά 1 εκατομμύριο. Κυρίως στα μακρά οστά, στη μετάφυση, δηλαδή στα άκρα, στο γόνατο πολύ συχνά. Στο κάτω πέρας του μυριαίου και στο άνω πέρας της κνήμης. Αλλά και σε άλλα μακρά οστά. Χωρίς βέβαια να αποκλείεται ότι μπορεί να το βρούμε και σε ένα πλατή οστό. Στο κρανίο, για παράδειγμα, περιγράφεται. Σχετίζεται πολύ η πρόγνωσή του με την ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία. Μη ειδικά ευρήματα κλινικά. Και θυμάστε, είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα που σας είπα και στη θεωρία. Τι πρόγνωση έχει η μεταστατική και η τοπική νόσος με και χωρίς ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία. Αν ένα οστεοσάρκωμα ανταποκριθεί πάνω από 95% νέκρωση, έχει 80 με 95% πιθανότητες πενταετούς επιβίωσης. Πάει καλά. Θα πάει καλά. Οι κύριοι υπότυποι του συμβατικού οστεοσαρκώματος είναι το οστεοβλαστικό, χονδροβλαστικό και ενοβλαστικό. Αυτά είναι, αυτές είναι οι κλασικές παραλλαγές του συμβατικού οστεοσαρκώματος. Αυτό συγκρατούν. Από εκεί και πέρα. Υπάρχει το χαμηλής κακοήθειας κεντρικό οστεοσάρκωμα, σπάνιο με ένα άλλα περιγράφεται. Υπάρχουν μορφολογικές παραλλαγές που είναι το τελαγγιεκτατικό και το μικροκυταρικό, το μεν πρώτο γιατί έχει αυτούς τους αγκιακούς χώρους και κάνει σαν αγκιεκτασίες, είναι εκτατική χώρη, το μεν δεύτερο διότι έχει αυτά τα μικρά κύτταρα που εγείρουν μια πολύ ευρεία διαφορική διάγνωση με λεμφώματα και άλλους όγκους. Επίσης, έξω από το οστό τώρα, στην επιφάνεια του οστού, υπάρχει το παροστικό, το βλέπετε εδώ,
είναι χαμηλές κακοήθειες, υπάρχει το περιοριστικό που είναι το ενδιάμεση κακοήθειες και υπάρχει το επιφανειακό που είναι επίσης υψηλής κακοήθειας οστεοσάρκωμα. Παραλλαγές του οστεοσαρκώματος, για να σας δείξω πόσες διαφορετικές μορφολογίες μπορεί να υπάρχουν μέσα στην ίδια κατηγορία. Πάμε στο τρίτο περιστατικό. Εδώ αλλάζουν τα πράγματα γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα μεγαλύτερο άνθρωπο, είναι 57 ετών. Έχει μια διόγκωση στην αριστερή ομοπλάτη με σύστοιχο άλγος, κυρίως όταν κοιμάται, τις νυχτερινές ώρες. Κλινική εξέταση, διόγκωση και άλγος, την ψηλάφιση, τα γνωστά. Απεικόνηση και βιοψία. Διαφορετικά πράγματα εδώ, βλέπετε την ομοπλάτη. Ήταν ένα εντυπωσιακό περιστατικό, ωραίο παρασκεύασμα. Ένας όγκος ο οποίος προκαλεί μια λυτική βλάβη στη μεσότητα του οστού, διασπά ευρέως το φλοιό και βέβαια βλέπουμε εδώ αυτά είναι γραμμωτές μυϊκές ίνες. Και μέσα σε αυτές αναπτύσσεται ο όγκος, αυτή που βλέπετε εδώ τη λευκοπία σαφή παρυφή είναι η λεγόμενη αντίδραση του όμου. Ότι αντιδρά με τα μαλακά μόρια. Διηθώντας τα. Αυτά είναι κακά απεικονιστικά σημεία. Τη βλέπετε μια μεγάλη λυτική βλάβη στην ομοπλάτη. Και πολύ χαρακτηριστικό στην ακτινογραφία, εσείς δεν το ξέρετε, αλλά οι απεικονιστές και εμείς οφείλουμε να το γνωρίζουμε, είναι η παρουσία αυτών εδώ των στικτών μικροαποτιτανώσεων. Είναι πολύ χαρακτηριστικό για τη διάγνωσή μας. Ιστολογικά, γίνεται η βιοψία, λέει ο ορθοπαιδικός, κάτσε να πάρω μια βιοψία, να τη στείλουμε να δούμε τι γίνεται και με το που το βάζουμε βλέπουμε αυτόν εδώ το ιστό. Θυμάστε, είναι πολύ χαρακτηριστική εικόνα. Αυτά τα κύτταρα με το διαυγές κυταρόπλασμα μέσα σε αυτή την πλούσια θεμέλια ουσία που είναι είτε βασίφυλλη είτε πιο ιωσινόφυλλη, κυρίως είναι βασίφυλλη, είναι μπλε. Και είναι χαρακτηριστική εικόνα του χόνδρου. Ένας χόνδρος με σχετικά υψηλή κυταροβρύθια, τα χοντροκύτταρα το οποίο είναι αρκετά άτυπα. Το μυαλό ενός έμπειρου παθολογονατόμου όταν μιλάει ότι έχω ένα χονδροβλαστικό νεόπλασμα πηγαίνει κατευθείαν στα κριτήρια για την κακοήθεια του χόνδρου. Και είπαμε ότι ο χόνδρος είναι ουσιαστικά, τα νεοπλάσματα από χόνδρου είναι ουσιαστικά τα μόνα στα οστά που επιδέχονται grading, βαθμονόμησης. Στο οποίο συνεκτιμούμε μυτώσεις, ατυπία, νεκρώσεις, στο οποίο συνεκτιμούμε, αυτό βλέπετε εδώ γίνεται λίγο σαν πιο άμορφο, λίγο πιο ζελατινώδες, είναι μυξοειδής εκφύλιση. Είναι κακό σημάδι. Αν θυμάστε τη διαφάνεια των νεοπλασμάτων του χόνδρου, σας είπα ότι υπάρχει ο ινώδης χόνδρος, ο ελαστικός κ.ο.κ. Ο μυξοειδής χόνδρος συνοδεύει αποκλειστικά νεοπλάσματα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που βλέπουμε στη βιοψία είναι ότι αυτό το νεόπλασμα, το χόνδρινο νεόπλασμα, έχει εγκλωβίσει αυτό το ροζ, το οποίο είναι το κόκαλο. Το αγκάλιασε γύρω-γύρω και το έχει εγκλωβίσει σπάζοντάς το. Αυτό είναι επίσης χαρακτηριστικό δείγμα κακοήθους συμπεριφοράς και ταχείας ανάπτυξης. Διαφορική διάγνωση. Να είναι ένα εγχόνδρομα, δηλαδή μια καλοήθους βλάβη από χόνδρο, μα δεν διασπά το φλοιό, δεν διηθεί ο στεοδοκίδης και μαλακά μόρια. Μας το λένε οι απεικονιστές αυτό. Να είναι ένα οστεοσάρκωμα που ξέρει να παράγει χόνδρο και να είναι δηλαδή ένα χονδροβλαστικό οστεοσάρκωμα, βεβαίως είναι πολύ ψηλά στη διαφορική μας διάγνωση και αυτό είναι που μας προκαλεί τα περισσότερα προβλήματα. Αυτό όμως εντοπίζεται σε μικρότερες ηλικίες. Δεν έχει αυτές τις χαρακτηριστικές ασβεστώσεις που σας έδειξα στην ακτινογραφία. Δεν έχει οστεοειδές. Συγγνώμη, έχει οστεοειδές που δεν έχει το χονδροσάρκωμα. Γιατί ένα οστεοσάρκωμα κατ' εξοχήν οστεοειδές παράγει. Σε ένα χονδροβλαστικό οστεοσάρκωμα όμως, αν η βιοψία προέλθει από μια περιοχή που έχει αποκλειστικά χόνδρο, δεν θα το δούμε το οστεοειδές. Και έτσι πράγματι είναι πολύ δύσκολη διαφορική διάγνωση. Πρέπει να την κάνουμε. Πρέπει να την κάνουμε. Διότι ένα οστεοσάρκωμα θα λάβει χημειοθεραπεία προκειρητικά. Ένα χονδροσάρκωμα δεν χαμπαριάζει από χημειοθεραπεία, θα πάει κατευθείαν για χειρουργείο. Στα διαγνωστικά μας όπλα επίσης είναι και η μεταλλάξη, αν θυμάστε, το γονιδίο IDH1 και 2, το οποίο στα χονδροσαρκώματα εκφράζεται, δεν εκφράζεται στα οστεοσαρκώματα. Εδώ λοιπόν, σε σχέση με το χονδροσάρκωμα, είναι συμβατή η ηλικία, πιο μεγάλη ο ασθενής, η εντόπιση. Αγαπά τα πλατέα οστά το χονδροσάρκωμα και η ακτινολογική εικόνα. Σπάει το φλοιό, άρα κακό, έχει τις ασβεστώσεις,
είναι τυπικές για το χονδροσάρκωμα. Και κατευθείαν εδώ γίνεται η εκτομή, ένα θαυμάσιο παρασκεύασμα. Θαυμάσιο παρασκεύασμα. Μας έχει σταλεί από το Αττικό νοσοκομείο. Δεν βλέπετε τον όγκο. Ποιος τον βλέπει, κανείς δεν τον βλέπει, γιατί είναι καλυμμένος γύρω-γύρω από μαλακά μόρια και από ένα τμήμα δέρματος στην επιφάνειά του. Το κόβω με εγκάρσια και εδώ φαίνεται χαρακτηριστικά. Να γυρίσω λίγο πίσω. Κοιτάξτε τη βλάβη, πώς είναι εγκάρσια, σε εγκάρσια διατομή. Μην μου πείτε ότι δεν μοιάζει πολύ με αυτό εδώ. Αυτό είναι το οστό της ομοπλάτης, το οποίο το έχει φάει ουσιαστικά η βλάβη, το διέλυσε και βγαίνει μέσα στο μη. Αυτές είναι οι μυϊκές ομάδες μέσα στα μαλακά μόρια. Πόσο ωραία εκτομή, βλέπετε γύρω-γύρω όπως καλύπτεται από γραμματές μυϊκές ίνες. Μια πολύ καλή εκτομή. Και παίρνουμε μία από αυτές τις τομούλες, αυτή εδώ. Στη μεγαλύτερη μεγέθυνση τη χωρίζουμε, τη χαρτογραφούμε και το ίδιο κάνουμε σε όλες για να μιλήσουμε για τα εγχειρητικά όρια στην πρόστια, στην οπίσθια, στην αριστερά και δεξιά επιφάνεια και να κατατοπίσουμε τον χειρουργό που τα πήγε καλά και που μπορεί να έχει ένα υπόλοιπο. Αυτή ήταν μια καταπληκτική εξαίρεση εδώ πέρα. Βλέπετε εδώ σε μεγαλύτερη μεγέθυνση τις νησίδες του χόνδρου που είναι μέσα στα μαλακά μόρια. Το παρασκεύασμα έγινε καφέ εδώ σε σχέση με αυτό, γιατί μονιμοποιήθηκε σε φορμόλι. Το χονδροσάρκωμα λοιπόν είναι ένα τοπικά διαισθητικό ή υψηλής κακοήθειας νεόπλασμα. Εξαρτάται από τον grade. Δεν σας είπα κάτι τέτοιο για το οστεοσάρκωμα. Σύμφωνοι, το οστεοσάρκωμα είναι high grade. Εδώ εξαρτάται από τον grade. Και χαρακτηρίζεται από παραγωγή χόνδρου. Είναι ο μόνος πρωτοπαθής όγκος των οστών. Το λεοσάρκωμα το ξεχνάμε, παιδιά, σχεδόν δεν περιγράφεται. Είναι τόσο σπάνιο στα οστά που. Και έχουμε βαθμονόμηση κατά έβανση. Στο grade 1 είναι λίγα τα κύτταρα, χαμηλή κυταροβρύθια, έχει θεμέλια ουσία πολύ, δεν έχει μητώσεις. Και πλέον επειδή συμπεριφέρεται πολύ καλά, το θυμάστε τη θεωρία, δεν το λέμε χονδροσάρκωμα grade 1, το λέμε άτυπο χονδρογενή όγκο. Είναι σε πιο μεγάλες ηλικίες συνήθως. Πάντα λέω το συνήθως έτσι. Και θυμάστε χαρακτηριστικά που σας είπα ότι ο κανόνας στα σαρκώματα είναι ότι οι εξαιρέσεις είναι περισσότερες από τους κανόνες. Κάθε ένα έχει τις δικές του εξαιρέσεις. Εντοπίζεται πρακτικά στα οστά που προέρχονται από την ενδοχόντρια αύξηση, αλλά και σε πλαταία οστά. Δεν ανταποκρίνεται στη χημειοθεραπεία, μη ειδικά τα κλινικά ευρήματα και κοιτάξτε την πρόγνωση. Αν είναι grade 1, που λέγαμε παλιά, ή άτυπος χονδρογενής όγκος που λέμε τώρα, είναι τοπικά διαισθητικό, πολύ σπάνια μυθίσταται, έχει πλήρη επιβίωση, υποτροπιάζει μόνο σε δύσκολα σημεία και αρκεί η τοπική απόξυση. Λόγω του ότι μπορεί να εντοπίζεται σε δύσκολα σημεία, τα τελευταία χρόνια τείνομαι να επαναφέρομαι για αυτά τα δύσκολα σημεία τον όρο χονδροσάρκωμα grade 1. Στο grade 2 και 3 πέφτει πολύ η πενταετής επιβίωση και εκεί απαιτείται συνήθως εν μπλοκ εκτομή. Δηλαδή να βγάλουμε όλο το κομμάτι το οποίο πάσχει, όπως και έγινε στην περίπτωσή μας. Παραλλαγές και εδώ. Έχουμε το κλασικό χονδροσάρκωμα των οστών, που είναι grade 1, 2 και 3, αυτό που μιλάμε τόση ώρα. Μπορεί να έχουμε ένα δευτεροπαθές κεντρικό χονδροσάρκωμα, σε ένα δαχτυλάκι εδώ. Να είχε ένα εγχόνδρομα δηλαδή, να το χτύπαγε, το χτύπαγε, δεν ξέρω εγώ τι, κάποια στιγμή αυτό μετέπεσε σε χονδροσάρκωμα. Έχουμε το δευτεροπαθές περιφερικό, δηλαδή να έχει κάποιο αυτό το μανιταράκι, που είναι ένα οστεοχόνδρομα. Για τους ίδιους λόγους πάλι μπορεί να δέχεται πλήξεις ή με τον καιρό να ερεθίζεται κλπ. Να μεταπέσει σε ένα περιφερικό επί οστεοχονδρώματος. Και το αμυγές περιοστικό χονδροσάρκωμα που προέρχεται από αρχαία γονακύτταρα του περιοστέου. Παραλλαγές του κλασικού χονδροσαρκώματος. Άλλες παραλλαγές. Το αποδιαφοροποιημένο χονδροσάρκωμα. Είναι ένα, θυμάστε τι σημαίνει όρος αποδιαφοροποίηση. Ένα χονδροσάρκωμα που μεταχωρεί και μετατίθεται σε κάτι άλλο, σε ένα χειρότερο σάρκωμα. Μην τα επαναλαμβάνω, τα είπαμε και στη θεωρία μια φορά. Αυτό που έχει δύο συμιστώσεις λοιπόν λέγεται αποδιαφοροποιημένο χονδροσάρκωμα. Αφήστε δε που η δεύτερη συμιστώσα μπορεί να είναι ένα οστεοσάρκωμα. Υπάρχει το μεσοχηματογενές χονδροσάρκωμα που έχει αυτά τα μικρά αρχαίγωνα στρογγυλοκυταρικά στοιχεία. Υπάρχει το διαυγοκυταρικό χονδροσάρκωμα. Έχει αυτή τη διαυγή όψη. Μοιάζει με καρκίνωμα του νεφρού. Και
για να πάλι να παραβούμε τους κανόνες, σας λέω ότι ο χόντρος δεν ξέρει να παράγει τίποτα άλλο, αλλά το συγκεκριμένο χοντροσάρκωμα ξέρει να παράγει ωστό. Όχι κακό ή σωστό, μάλλον αντιδραστικό, αλλά είναι ο μόνος μη οστεοβλαστικός όγκος που παράγει ωστό. Δεν χρειάζεται να τα θυμάστε όλα αυτά. Αν θέλετε να συγκρατήσετε κάτι, είναι τι σημαίνει ο όρος αποδιαφοροποίηση. Και δώστε ένα παράδειγμα. Να πάμε στο πρώτο τελευταίο περιστατικό. Ένας άντρας 55 ετών με επιδεινούμενο πόνο κατά την χαμηλότερη σφυγική χώρα και στο εγγύς αριστερό κάτω άκρο. Κοιτάξτε πώς έγινε το πόδι του. Ένα πράγμα εδώ, σε σχέση με το φυσιολογικό. Εργαστηριακά και αυξημένη αλκαλική φωσφατάση ορού και αυξημένη υδροξυπρολίμνη ούρων. Αυτά κάτι δείχνουν. Σημαίνουν κάποια διαταραχή στο μεταβολισμό. Ακολουθεί απεικονιστικός έλεγχος και βιοψία κατά τα γνωστά. Εντυπωσιακά απεικονιστικά ευρήματα βλέπετε. Άρα πάμε εδώ στο κρανίο καλύτερα. Όλα αυτά που βλέπετε στα σαφώς προσδιοριζόμενα είναι παχισμένο οστό, αυξημένη παραγωγή οστού. Εν αντιθέσει με άλλες περιοχές όπως σας δείχνω εδώ στην πίελο που είναι πιο διαυγής, που σημαίνουν απορρόφηση οστού. Άρα κάτι συμβαίνει στο σκελετό αυτού του ανθρώπου. Αλλού παράγεται οστό περισσότερο, αλλού απορροφάται περισσότερο. Προφανώς και εδώ έχουμε να κάνουμε κάποια συστηματική διατραχή και όχι μια νεοπλασματική κατάσταση. Πολύ εντυπωσιακή αξονική και μαγνητική τομογραφία και το σπιτσελογράφημα. Εδώ ο σπόνδυλος, κοιτάξτε, έχει καθιζήσει τελείως. Έχασε το ύψος του γιατί έχει αυτές τις λυτικές βλάβες που του τρώνε το κόκαλο, χάνει τη συνογή του, καθιζάνει. Τρομερές οστεολυτικές βλάβες στο λαγόνιο, στο αριστερό λαγόνιο. Από την άλλη, να πάμε στο δεξί μυριαίο, οστεολυτικές βλάβες, αλλά κοιτάξτε σε άλλα σημεία ο φλοιός που παχύνεται. Και στο λόσωμο σπιτσιρογράφημα, μια φοβερή πρόσληψη στο πόδι αυτού του ανθρώπου, αλλά και σε πάρα πολλά άλλα σημεία τα οποία δεν διακρίνονται τόσο εύκολα κλινικά. Ιστολογικά, αν γίνει μια βιοψία σε ένα σημείο, θα δούμε αυτό το σπογκώδες οστό που κάποιος καταλαβαίνει όταν έχει μια σχετική εμπειρία ότι είναι πάρα πολύ παχισμένο. Πάρα πολύ παχισμένο. Να κοιτάξτε, έτσι είναι το φυσιολογικό σπογκώδες οστό. Οι δοκίδες του είναι λεπτές. Βλέπετε, εναλλαγή λεπτών οστεοδοκίδων και άλλων παχισμένων, εξαιρετικά παχισμένων. Σε άλλα σημεία, επίσης δανεική φωτογραφία, τι είναι αυτό το κύτταρο το μεγάλο με τους πολλούς πυρήνες, είναι μία οστεοκλάστη. Δηλαδή έχει άλλα σημεία στα οποία και άλλη εδώ. Στα οποία προέχει η απορρόφηση του οστού λόγω αυξημένης οστεοκλαστικής δραστηριότητας. Εναλλαγή περιοχών. Και τέλος, ένα χαρακτηριστικό έβριμα είναι το παχισμένο οστό. Φαίνεται και εδώ στην πρώτη εικόνα και εδώ ενδεχομένως, αλλά καλύτερα εδώ, έχει αυτές τις γραμμές. Είναι οι λεγόμενες γραμμές επιμετάλλωσης, οι γραμμές εφαλατώσεως, οι γραμμές μοσαϊκού. Και δεν δηλώνουν τίποτα άλλο παρά γρήγορη παραγωγή οστού, διότι παράγεται οστεοειδές, επιμεταλλώνεται. Σκληραίνει, γίνεται οστό. Παράγεται οστεοειδές, επιμεταλλώνεται. Το ίδιο και εδώ, το ίδιο και εδώ. Και συνεχώς έχουμε καινούργια στρώματα οστεοειδούς που επιμεταλλώνεται, παχύνει το οστό. Μεταστατική νόσος να είναι. Να πούμε για κακοήθεια. Ένας καρκίνος που έφαγε τόσο πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Γίνεται. Οι βλάβες του καρκίνους είναι πολλές φορές πολύ εστιακές. Αλλά δεν είναι τόσο θορυβώδες. Χωρίς αυτό να αποκλείεται. Εμείς θα έχουμε μια βιοψία, όπως είναι αυτή εδώ, δεν θα δούμε καρκινικά κύτταρα ή αν δούμε θα κάνουμε τις αντίστοιχες αναισθητοχημικές πρόσεις, θα το αφήσουμε στην άκρη. Να είναι ένα μεταβολικό νόσημα, όπως ο υπερπαραθυροειδισμός, θα αξιολογήσουμε τα επίπεδα της παραθρομόνης. Και τέλος, να έχουμε μια νόσο παζέ, όπως συμβαίνει στην περίπτωσή μας, όπου είναι συμβατή υπερμεταβολική δραστηριότητα, συμβατή αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης στον ορό, συμβατή αύξηση της υδροξυπρολίνης των ούρων, που είναι έβριμα επίσης που μας κατευθύνει προς μια πάθηση των οστών. Δεν υπάρχει 100% σαφής αιτιολογία, αλλά πιθανολογείται λίμωξη από παρβοϊό. Γιατί κυστίδια αυτού ανοιχνεύτηκαν μέσα στους οστεοκλάστες. Πίελος, μυριαίο, κρανίο μπορεί να είναι μονοοστοτική ή σας έδειξα αυτό το παράδειγμα με την πολυοστοτική, δηλαδή πολλές προσβολές. Συχνότερα σε άντρες άνω των 50,
5% του γενικού πληθυσμού δεν είναι και λίγο, δεν είναι και το τίποτα. Πάσχει από νοσοπαζέ, αλλά στην συντριπτική πλειοψηφία είναι συμπτωματική. Πόνος και κατάγματα στα προβεβλημένα οστά, διότι χάνουν την αρχιτεκτονική τους, ιδιαίτερα στις περιοχές που έχουν αυξημένη λύση. Ενώ είναι χαρακτηριστική εικόνα του μοσαϊκού στο οστό, μισό λεπτό να κλείσω το... Κάνω μάθημα. Με συγχωρείτε για τη διακοπή. Ιστολογικά είναι χαρακτηριστική εικόνα του μοσαϊκού, αυτό που σας έδειξα νωρίτερα. Μπορεί να υπάρχει αμετάλλωτο, δηλαδή φρέσκο οστό, και θα υπάρχει γιατί παράγεται γρήγορα, ή πεταλιώδες οστό, αυτό που με επιμεταλλώνεται, και να υπάρχουν ετερόχρονες φάσεις. Δηλαδή, αλλού παράγεται οστό, αλλού απορροφάται. Και κοιτάξτε, στο ίδιο οστό, σε ένα μυριαίο. Εδώ είναι η λυτική περιοχή, γι' αυτό είναι και πιο διαυγής. Εδώ είναι μια ενδιάμεση περιοχή. Έχει την, ας πούμε, την ακτινοσκιερότητα που αναμένει κανείς στο κόκαλο και εδώ είναι μια περιοχή που υπερέχει κατά πολύ η παραγωγή του οστού, γίνεται οστεοσκληρυντική. Και πάμε στο τελευταίο περιστατικό για να, αν θέλετε μετά να μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Έχουμε ένα αγόρι 11 ετών, πάλι μικρή ηλικία, αλλάξαμε πάλι κλινικό πλάνο, με πόνο στο δεξιό άκρο. Βλέπετε εδώ πόσο είναι οι δυματώδες στο άκρο σε σχέση με το φυσιολογικό. Και έχει περιορισμό της κινητικότητας στην περιοχή του ισχύου. Χαμηλά στο γόνατο έδειξε μειωμένη κινητικότητα και εδώ και αυξημένη θερμότητα. Μην τα πολύ λέω, απεικονιστικός έλεγχος και βιοψία κατά τα γνωστά. Στην απεικόνιση, βλέπετε εδώ, κοιτάξτε, ο φυσιολογικός έλασον τροχαντήρας και κοιτάξτε πώς έγινε αυτός εδώ, γιατί έχει μια βαριά λύση, κάτι τον τρώει. Επίσης, δείτε την πυκνότητα του μυριαίου, αυτό εδώ, και δείτε πόσο πιο διαυγές είναι αυτό, άρα έχει μελλητική βλάβη. Αυτή είναι η απλή ακτινογραφία. Πάμε στη μαγνητική. Όλα ξεκινάνε, παιδιά, από μια απλή ακτινογραφία, έτσι. Και στη συνέχεια έχουμε μαγνητική και αξονική. Η μαγνητική υπερέχει σαφώς στο να μας δείχνει πυκνότητες, μαλακά μόρια, οστά κλπ. Πυκνότητες. Η αξονική όμως είναι αυτή που μας δείχνει πάρα πολύ ωραία τα περιγράμματα των οστών. Εν πάση περιπτώσει, δείτε εδώ από μέσα η βλάβη στον ελάσσονα τροχαντήρα που προσλαμβάνει έντονο το σκιαγραφικό και τι σημαίνει αυτό, ότι έχει μεταβολική δραστηριότητα. Μια βλάβη η οποία επεκτείνεται και στη διάφυση και πού άλλο επεκτείνεται, στα μαλακά μόρια έπειτα εκτός. Δεν είναι καλή αυτή η βλάβη. Σε εγκάρσια διατομή, δείτε αυτή είναι μια αξονική τομογραφία, πώς απεικονίζεται το φλοιός του οστού και εδώ χάνεται. Άρα έχουμε λύση του φλοιού. Επίσης, σημείο κακοήθειας, βιοψία και μικροσκόπιο. Τι βλέπουμε εδώ? Ένα πολύ κυταροβρυθές νεόπλασμα, πολλά κύτταρα. Πάμε δίπλα να το δούμε. Αυτά εδώ είναι λίγο διαφορετικά. Θυμάστε από τους οστεοβλάστες και τα χονδροκύτταρα. Έχουν ομοιόμορφους σκούρους βαθυχρωματικούς πυρήνες και είναι, μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους. Τα βλέπετε και εδώ σε μεγαλύτερη μεγέθυνση. Αρκετά ομοιόμορφο. Αν σκεφτόταν, που είναι πολύ δίκαιο κανείς εδώ πέρα ότι, να πει ότι είναι λεμφοκύτταρα, δεν θα μπορούσε να το μαλώσει κανείς. Θα πει, ναι, είναι μέσα διαφορετική σου διάγνωση, βεβαίως. Έχει επίσης αυτές τις παχές μπάντες κολαγόνου, βλέπετε εδώ πέρα. Έχει επίσης και ενδιάμεσα λίγο κολαγόνο. Αν μου πει κάποιοι, δεν είναι οστεοειδές. Πάλι θα πω, δεν έχει άδικο. Θα μπορούσε να είναι. Αλλά θέλει μια εμπειρία να το αξιολογήσει με το πώς επαλήθεται από τα κύτταρα αυτά και, εν πάση περιπτώσει, ένα οστεοσάρκωμα έχει άτυπα κύτταρα, άτυπους οστεοβλάστες. Ένα δε άλλο χαρακτηριστικό σε μορφολογικό επίπεδο είναι ότι αυτά διατάσσονται κυκλοτερώς τα κύτταρα γύρω από ένα κέντρο ανάγκιο. Συνήθως δηλαδή δεν έχει αναγκαίο. Οπότε αυτοί λέγονται ροζετοειδείς ή ψευδοροζετοειδείς, πιο σωστά, σχηματισμοί. Έχει κάποια ευρήματα που μας κατευθύνουν προς τα κάπου. Να είναι μέσα, κοιτάξτε πόσα πράγματα μπορεί να είναι στη διαφορική διάγνωση. Και δεν συμπεριλαμβάνω και το οστεοσάρκωμα, που θα μπορούσε να είναι σε αρχική φάση.
Να είναι μια αισθητοκυτάρωση Λάγκερ κανείς. Ναι, είναι ευτυχώς εκείνη έχει μια καλή ανοσοστοιχημία με S100 CD ένα αλφα Λαγκερίνη. Αν βάψουν πάμε προς τα εκεί. Δεν βάψουν αυτοί οι δείκτες. Τι να φύγουμε στην άκρη. Να είναι ένα λέμφωμα. Βεβαίως. Έχουμε και εκεί ωραίους δείκτες. CD3, CD20, LCA. Που θα μας μαρτυρήσουν αν είναι λέμφωμα. Για να το ψάξουμε πού σε εκείνη η κατεύθυνση. Να είναι κάποια βλάβια του τύπου εκ των αρχαίγωνων κυτάρων τύπου βλαστώματος. Δηλαδή νευροβλάστομα, μυελοβλάστομα, ρετινοβλάστομα. Θα μας βοηθήσουν πάλι οι χρώσεις. CD56, συνατοφυξίνη, νευροενοκρινικοί δείκτες, GFAP, νευρογενής διαφοροποίηση. Πάει καλά. Και βέβαια, δεν μπορούμε να αφήσουμε, μιλάμε για οστό πάντα, αν ήταν μαλακά μωρία, η διαφορική μας διάγνωση θα ήταν ακόμα ευρύτερη. Θα έμπαιναν και άλλα σαρκώματα με στη διαφορική διάγνωση. Τέλος πάντων, γυρνάω στο οστό να είναι ένα σάρκωμα UIN. Το οποίο ευτυχώς και αυτό έχει κάποιους δείκτες, όπως είναι το CD99, κοιτάξτε πόσο έντονη μεμβρανική έκφραση στο σύνολο των κυτάρων, και το Fly-One. Το Fly-One είναι ένας δείκτης αγκιακής διαφοροποίησης. Ωστόσο, εκφράζεται πολύ έντονα σε ένα σάρκωμα UIN, ένα αρχαίγωνο σάρκωμα, είναι μια κατηγορία από μόνο του. Δεν ξέρουν τι ιστογενετική προέλευση έχει και γι' αυτό έχει και έτσι ετερότυπα χαρακτηριστικά. Βρήκαμε δε, εδώ και αρκετά χρόνια, ότι για το σάρκωμα UIN ευθύνεται η διαμετάθεση μεταξύ των χρωμοσωμάτων 11 και 22, που εμπλέκει τα γονίδια EWSR1 και τα γονίδια FLY1. Αυτή είναι στη συντριπτική πλειοψηφία των σαρκωμάτων UIN. Δηλαδή, ένα κομμάτι από το ένα χρωμόσωμα, όπως σας έλεγα, με ένα κομμάτι από το άλλο, συνδίκονται, κάνουν ένα καινούριο χρωμόσωμα, χημερικό όπως λέγεται, το οποίο έχει ογκογόνες ιδιότητες. Άρα λοιπόν, αν κάνω αυτή τη διαφορική διάγνωση, καταλήξω σε σάρκωμα UIN, μπορώ να ζητήσω από το γενετικό έλεγχο να μου κάνουν τον έλεγχο για τη διαμετάθεση και όταν την έχω και αυτή, έτσι με ασφάλεια μπορώ να υπογράψω αυτή τη βαριά διάγνωση, γιατί είναι ένα σάρκωμα το οποίο υπακούει στη χημεθεραπεία και αυτό, ωστόσο η πρόγνωσή του δεν είναι καλή. Αυτό είναι το παρασκεύασμα μετά τη βιοψία. Βλέπετε το άνω πέρας του μυριαίου. Και τώρα εδώ πλέον μπορούμε να δούμε διαζώσεις, όπως κανείς άλλος δεν μπορεί, τον ελάσσονα τροχαντήρα που διαλύθηκε αυτή τη λυτική αλλίωση. Όχι μόνο εκεί όμως, βλέπετε και στη διάφυση του μυριαίου, έχουμε αυτές τις κυστικές βλάβες. Αυτά έγιναν έτσι, έχουν αυτή τη μορφή τζέλ, διότι προηγήθηκαν 3 μήνες χημειοθεραπείας και έτσι όμως αυτός νεκρώθηκε. Είναι ένας υψηλής κακοήθειας όγκος, με στρογγυλοκυταρική μορφολογία. Έχει αιμορραγικές περιοχές, έχει καστανόφυες χρειάς περιοχές, λεπτομέρειες. Είναι σε μικρότερης ηλικίας άτομα και μάλιστα μικρότερης και από το οστεοσάρκωμα. Υπάρχουν κάποιες μελέτες που λένε ότι μέχρι τα 9 έτη μπορεί να είναι το συχνότερο κακόηθες νεόπλευμα των οστών. Εσείς συγκρατείτε ότι το συχνότερο κακόηθες είναι το οστεοσάρκωμα. Πάει λίγο πιο κεντρικά το οστεοσάρκωμα, στη διάφυση των μακρών οστών, ωστόσο είδατε εδώ στο παράδειγμά μας μπορεί να πάει και προς τη μετάφυση και στη βίελο. Πόνος, μάζα και πυρετός μη ειδικά ευρήματα και η πρόγνωσή του εξαρτάται από την εντόπιση, δηλαδή πόσο εύκολα μπορούμε να το βγάλουμε. Πάντα εδώ γίνεται ένα ρητσικό χειρουργείο, έτσι αθωριβόδος παρασκεύασμα, γυρίζω πίσω. Έφυγε όλο το άνω πέρας του μυριαίου. Εξαρτάται από το αν υπάρχουν μεταστάσεις ή όχι στην ώρα της διάγνωσης, εξαρτάται από το πόσο ανταποκρίθηκε προεγχειρητικά στη χημειοθεραπεία. Έχει και εδώ κλινική σημασία να εκτιμήσουμε την έκρωση, αν και δεν σχετίζεται τόσο ευθέως ανάλογα με την επιβίωση όσο στο οστεοσάρκωμα. Του λείπες. Δανεική φωτογραφία αυτή, η δική μου. Του λείπες. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Θα γυρίσω τώρα στην πλατφόρμα και μπορείτε να με ρωτήσετε ή να μου γράψετε όποια απορία έχετε για να τη συζητήσουμε μαζί. Ελπίζω να σας τα έκανα όσο πιο ενδιαφέροντα γίνονται, γιατί είναι πράγματα τα οποία είναι σπάνια, ωστόσο είναι πράγματα τα οποία μάλλον δεν θα τα ξαναδείτε στη ζωή σας. Εξαρτάται με το τι θα ασχοληθείτε βέβαια. Και προσπάθησα με πολλές εικόνες να τα κάνω έφλυπτα και σχετικά ευχάριστα, ώστε να σας μείνουν 5 πράγματα. Είμαι σίγουρος ότι θα ανατρέξετε ξανά, θα τα ξαναδιαβάσετε, θα κάνετε την επανάληψή σας.
Εντυπωσιακά νεοπλάσματα. Εντυπωσιακά. Έχουν πολλές παραλλαγές. Έχουν πολλές εντοπίσεις. Εμπλέκουν τα οστά, εμπλέκουν το σκελετό. Δηλαδή, χειριζόμαστε ιστολογικά παρασκευάσματα τα οποία εμπλέκουν οστά. Είναι δύσκολα. Δύσκολα. Βέβαια, ένα κάταγμα βέβαια μπορεί να φαίνεται ότι επεκτείνεται στα γύρω μαλακά μόρια. Πάντα μέσα στη διαφορετική διάγνωση είναι ο πόρος του κατάγματος. Βέβαια. Ωστόσο, σας είπα ότι ιστολογικά ένας πόρος κατάγματος, αν ληφθεί μια βιοψία, βέβαια μπορεί να κάνει νόδι συνδετικό ιστό, να κάνει μια έντονη ενοβλαστική αντίδραση, ειδικά στα πρώτα στάδια. Και μάλιστα ακόμα στην μαγνητική τομογραφία να φαίνεται ότι είναι και δραστήριο μεταβολικά. Γιατί χτίζεται καινούριο κόκαλο. Οπότε γύρει θέμα διαφορική διάγνωση με κακοήθηση. Ωστόσο, μια βιοψία θα μας δείξει ότι δεν έχει κακοήθηση στους οστεοβλάστες. Τα χονδροκύτταρα είναι σχετικά ήσυχα, το οστεοειδές είναι προσανατολισμένο, οπότε σχετικά εύκολα θα μπορέσουμε να το διακρίνουμε από μια κακοήθεια. Και σε δεύτερο χρόνο, αν σας δημιουργηθούν απορίες ή ξαναδιαβάζοντας τα, θελήστε να με ρωτήσετε οτιδήποτε, μπορείτε να μου στείλετε ένα email, μπορείτε εύκολα να το βρείτε το email μου. Σχετικά με τις οστικές μεταστάσεις, οι όγκοι συνήθως συμπεριφέρονται το ίδιο. Αμυγός λυτική βλάβη, για παράδειγμα, αμυγός λυτική, αν θυμάμαι καλά, κάνει μόνο το πολλαπλό μυέλωμα. Συνήθως οι άλλοι κάνουν οστεοβλαστικού τύπου μεταστάσεις. Αλλά αμυγός λυτική, θυμάμαι το μυέλωμα, οι άλλοι κάνουν οστεοβλαστικού τύπου. Αλλά ο κάθε όγκος συμπεριφέρεται είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο. Παιδιά, εγώ σας ευχαριστώ. Έστω και του μακρόθεν, χάρηκα που παρακολουθήσατε, είδα αρκετά άτομα. Και οποτεδήποτε χρειαστεί, τα ξαναλέμε. Σας χαιρετώ και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.